Και έτσι με κρασάκι θα ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την εβδομάδα, γιατί σήμερα είναι η έκθεση, η εκδήλωση μάλλον, από τα Ινοπία Βορείου Ελλάδος στο Ζάπιο και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη στόχευση της συγκεκριμένης εκδήλωσης η κυρία Αλεξάνδρα Ανθίδου, η οποία είναι διευθύντρια της Ένωσης Ινοπιών Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστώ, Παύλο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι της Ναυτοπολίτευσης. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πείτε μας καταρχάς το πλαίσιο της εκδήλωσης, από τι ώρα μέχρι τι ώρα, που ακριβώς είπαμε και εμείς. Η εκδήλωση ονομάζεται Φορημά, με όμικρον γιώτα, δηλαδή είναι μια εκδήλωση για ξεγνωστία, κρασιών και αποσταγμάτων από τον Βορειοελλαδίτη του Κομπελώνα. Και τι... Εδώ είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή, από τα πιο γνωστά και πιο αξιόλογα κτήματα της χώρας. Και το κοινό θα μπορεί να έρθει από τις 12 έως τις 8 το βράδυ για να δοκιμάσει αυτόν τον πλούτο. Δεν έχουμε όμως μόνο τα περίπτερα των Ινοπιών μας, που είναι 30. Υπάρχουν και θεματικά τραπέζια με σπάνιες ποικιλίες, με βραβευμένα κρασιά και με ροζέ κρασιά. Και επίσης υπάρχει ένα masterclass με τον Master of Wine Κωνσταντίνο Λαζαράκη. Τυφλή γευστηγνωσία, διαγωνισμό τυφλή γευστηγνωσία για όποιον θέλει να δοκιμάσει τις ικανότητές του στη γευστηγνωσία. Σπάνιες ποικιλίες στα περίπτερα στα τραπέζια των Ινοπιών μας. Και νομίζω πολλά ωραία βορειολαδίτικα χαμόγελα. Κυρία Ανθίδου, επειδή πριν από λίγες ημέρες φιλοξενήσαμε και προβάλαμε την αντίστοιχη δράση των Ινοπιών της Πελοποννήσου, θα θέλαμε να μας πείτε, οι Ινοποιοί της Βορείου Ελλάδος, πού στοχεύουν με αυτή την εκδήλωση? Αυτή η εκδήλωση, καταρχήν να πω ότι έχει ξεκινήσει από το 2005. Είναι η απαρχή των εκδηλώσεων γευσηγνωσίας τόσο των ενώσεων, των υπόλοιπων ενώσεων της Ελλάδος, όσο και πολλών άλλων εκδηλώσεων. Δηλαδή, όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η τόσο εντυπωσιακή εκδήλωση το 2005, δεν υπήρχε πριν κάτι αντίστοιχο, εκτός από κάποιες φυσικά εμπορικές εκθέσεις. Γιατί το διαχωρίζω? Γιατί αυτές οι εκθέσεις των περιφερειών, όπως είπα, της Πελοποννήσου και των Κρητικών και τόσες άλλες που γίνονται από τις περιφέρειες, κυρίως στόχο έχουν να δείξουν τον Αμπελώνα, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στον τόπο τους, να δείξουν σπάνιες ποικιλίες που δεν τις ξέρουμε. Εμείς, ας πούμε, εδώ σήμερα έχουμε το αμάθι από την Αριδαία, έχουμε την Δεπίνα, το βλάχικο από τη Γίτα. Πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. Έχουμε πράγματα παλαιωμένα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, έχετε δίκιο, ούτε εμείς τα ξέρουμε. Άμα σας πω και εμείς θα μαθαίνουμε. Γιατί τι γίνεται? Η αμπελουργία εξελίσσεται. Δεν είμαστε στο ζενίθ. Σιγά σιγά ξανάρχονται οι αμπελουργοί σε επικοινωνία με τον Αμπελώνα. Αναπτύσσεται αυτή η πληροφορία, γιατί αναπτύσσεται και η γνώση. Υπάρχει εξέλιξη, με λίγα λόγια, και στην αμπελουργία και στην Ινοπία, αλλά και στο κοινό, σε όλους εμάς που δοκιμάζουμε το κρασί. Αλλιώς δοκιμάζαμε κρασί πριν από 10-20 χρόνια, έτσι. Και αλλιώς σήμερα αρχίζουμε και αποκτούμε γνώσεις. Ξέρουμε πώς να το απολαμβάνουμε καλύτερα. Και φυσικά αυτό που πάνω απ' όλα, τουλάχιστον για εμάς, για τη δική μας την Ένωση, είναι το πιο σημαντικό, είναι να δοκιμάζουμε κρασί με ασφάλεια. Αυτό θα μας κάνει να το αγαπήσουμε καλύτερα και να το απολαύσουμε καλύτερα. Κυρία Ανθίδου, από τις ποικιλίες της Βορείου Ελλάδος, ποια είναι η πιο ευπόλυτη, η πιο επιτυχημένη εμπορικά και στην εσωτερική κατανάλωση, αλλά και όσον αφορά τις εξαγωγές? Ασυζητητή το ξινόμαυρο. Το ξινόμαυρο είναι η δίβα του ελληνικού αμπελώνα. Είναι η πιο δυναμική, η πιο πολυδιάστατη ερυθρή ελληνική ποικιλία. Αυτό το αποδεικνύει η γκάμα των κρασιών που παράγεται από ξινόμαυρο. Και καλλιεργείται κυρίως σε όλη τη Μακεδονία. Βέβαια, είναι πιο γνωστές οι ζώνες ΠΟΧ, Νάουσας και Αμιντέου, όπου εκεί μονοποικιλιακό έχουμε 100% ξινόμαυρο, αλλά υπάρχουν και άλλες δύο ζώνες, τις Ραψάνης και τις Γουμένθες, που είναι σε μπλεντ. Μάλιστα. Από όσο γνωρίζουμε, το 2023, κυρία Ανθίδου, ήταν μια απαιτητική χρονιά και το ερώτημα περιλαμβάνει και όλες αυτές τις ανατροπές που φέρνει η κλιματική κρίση. Ποια είναι τα αποτελέσματα, λοιπόν, για το ελληνικό κρασί της Βορείου Ελλάδας? Είναι αλήθεια
Είναι αλήθεια ότι ο τρίβος του 23 ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Όμως, η Βόρεια Ελλάδα σε αυτό το σημείο έχει ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, ο τρίβος λίγο αργεί, κάποιες ποικιλίες λίγο αργούν, ας πούμε το ξινόμαυρο τριγάται τον Οκτώβριο. Οπότε αυτό έδωσε τη δυνατότητα να μην επηρεαστεί τόσο πολύ το φυτό από τις βροχές της άνοιξης, από την κακοκαιρία της άνοιξης. Έχει να κάνει με το κλίμα, έχει να κάνει με τον αέρα, έχει να κάνει με τον ήλιο, έχει να κάνει με τις ποικιλίες, το έδαφος φυσικά. Και όλα αυτά λίγο ευνόησαν, ας το πούμε, όχι ότι δεν υπήρχαν προβλήματα και στη Βόρεια Ελλάδα, υπήρχαν όπως σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε, βλέπουμε δηλαδή ήδη και τα αποτελέσματα, γιατί ήδη κυκλοφορούν ήμοι του 2023, βλέπουμε και τα αποτελέσματα ότι είναι πραγματικά ενθουσιώδη. Και μάλιστα το κοινό που θα έρθει σήμερα εδώ θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και αρκετά κρασιά από το 2023. Υπάρχει κάποιο συμβολικό εισιτήριο, κυρία Ανθίδου, για όσους μας παρακολουθούν? Υπάρχει ένα εισιτήριο, το κοινό μπορεί να έρθει με Viva με 12 ευρώ και 8 ευρώ το φοιτητικό. Και εδώ on site φυσικά στη γραμματεία στην υποδοχή της εκδήλωσης με 15 ευρώ εισιτήριο και 10 αντίστοιχα για τους φοιτητές. Νομίζω είναι ένα πραγματικά συμβολικό ποσό για την ποιότητα των κρασιών που θα δοκιμαστούν. Και επίσης έχει το ποτήρι που είναι ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας, δώρο μαζί φεύγοντας έτσι αναμνηστικό. Α, τι λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Ανθίδου. Εδώ υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός στους συνεργάτες. Να ξέρετε ότι μάλλον θα έχετε σκέψεις και από εμάς. Θα χαρούμε πάρα πολύ, είστε καλεσμένοι μας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ενθουσιασμός είναι και από εμάς. Είμαστε και εμείς ενθουσιασμένοι και ειδικά όταν συναντούμε το κοινό της Αθήνας που γνωρίζει, το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε από το 2005, την ποιότητα του κοινού της Αθήνας. Μάλιστα. Κυρία Ανθίδου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ραντεβού στα Βορεινά.